Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Καθοριστικό το αυριανό Euro Working Group για την πορεία της διαπραγμάτευσης, με την ελληνική πλευρά να διεκδικεί παρεμβάσεις στο μέτωπο του χρέους που θα επιτρέψουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μετάσχει χρηματοδοτικά στο πρόγραμμα και θα δώσουν στην Ελλάδα πρόσβαση στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Κυβερνητικά στελέχη βάζουν στο κάδρο και τη συνάντηση που θα έχει αύριο ο πρόεδρος της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη με την καγκελάριο Μέρκελ, εκτιμώντας πως το ελληνικό ζήτημα θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές φαίνεται να γυρίζουν την πλάτη στα φυσικά καταστήματα σούπερ μάρκετ και να στρέφονται στα ηλεκτρονικά για τις αγορές τους. Ένας στους τέσσερις Έλληνες αγοράζει συστηματικά προϊόντα από σούπερ μάρκετ online, με τους επιχειρηματίες του λιανεμπορίου τροφίμων να μιλούν ακόμα και για υπερχόμενο πόλεμο τιμών ανάμεσα στις παραδοσιακές και τις διαδικτυακές αλυσίδες. Κατανοητό αν αναλογιστεί κανείς ότι το 80% των Ελλήνων καταναλωτών κυνηγούν συστηματικά τις προσφορές. Σύσσωμη η Silicon Valley εκφράζει την αντίθεσή της στις προθέσεις και τις απαγορεύσεις του Donald Trump, τονίζοντας πως πολλές από τις αμερικανικές επιτυχίες οφείλονται στην ύπαρξη εκείνων που εκδιώχνονται σήμερα από την χώρα. Πιο συγκεκριμένα, η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, εκανώνει την χρηματοδότηση ενός νομικού υπομνήματος, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από περισσότερες από 120 εταιρείες, με στόχο να συμβάλλει στην καταστολή της αντιμεταναστευτικής οδηγίας του Αμερικανού Προέδρου. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα και με τις 622,53 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,13%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.